Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας», εμείς και εσείς, εσείς και εμείς αυτή την ώρα από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του ΡΙΚ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά σας και στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό που το σήμα του δορυφόρου ΡΙΚΣΑΤ φτάνει αυτή την ώρα και να είστε πάντοτε καλά. Μας τιμά η παρουσία σας. Αρχίσαμε το πρωί 2 ώρες ραδιόφωνο, 8 με 10, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου στους 97,2 και τώρα άλλη μια ώρα τηλεοπτικά και να είστε πάντοτε καλά που επιλέγετε το πρωί. Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για να αρχίσετε τη μέρα σας, αλλά και τώρα που είναι η ξεκούρασή σας ή το γεύμα σας, μας τιμά η παρουσία σας. Σήμερα, ένα βιβλίο με τίτλο «Σπύρος Πετούσης, η θυσία ενός ήρωα 1965-1974», το οποίο έχει επιμεληθεί και έχει συγγράψει ο συγγραφέας και αδελφός του ήρωα, ο κύριος Γιώργος Πετούσης, τον οποίον έχουμε σήμερα στο στούντιο. Καλώς ήρθατε, κύριε Πετούση. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Και να είστε πάντοτε καλά. Χαρά μας. Και δίπλα σας ακριβώς έχουμε τη χαρά σήμερα και την τιμή να φιλοξενούμε τον ομότιμο καθηγητή γλωσσολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ. Τιμή και χαρά μου που με καλέσετε στην ωραία εκπομπή σας. Τιμή δικιά μας. Γιατί ξέρω ότι ήρθατε ειδικά για την παρουσίαση αυτού του βιβλίου. Αλλά έχουμε και αρκετά, ίσως αν σας επιτρέψει ο χρόνος, ενδιαφέροντα πράγματα να μεταφέρουμε τουλάχιστον για την τελευταία δουλειά. Ωραία. Η οποία έχει πραγματοποιηθεί από την Ακαδημία Αθηνών και έχει να κάνει με αυτό το τελευταίο λεξικό, αλλά τους στόχους και τους σκοπούς της, αυτό το χρηστικό λεξικό της νεοελληνικής σας γλώσσας. Κύριε Πετούση, είστε ιδιαίτερα ικανοποιημένος γιατί ένα ταξίδι αρκετών χρονών έχει φτάσει στο τέλος του, με την καλή έννοια του όρου, γιατί όλο αυτό το βιβλίο και όλος αυτός ο κόπος, Σπύρος Πετούσης, η θυσία ενός ήρωα, βρίσκεται πια στα βιβλιοπωλεία. Χθες βράδυ έγινε η παρουσίαση εδώ στη Λευκοσία και απόψε η παρουσίαση θα γίνει στην αίθουσα Πάνος Σολομονίδης του Δήμου Λεμεσού στις 7.30 το απόγευμα. Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι Χριστόφορος Χαραλαμπάκης και Κυριάκος Ιωάννου και θα απευθύνουν χαιρετισμό ο κύριος Δήμαρχος, ο Νίκος Νικολαίδης, ο πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών, ο κύριος Κρίστης Χαράκης και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Λεμεσού, ο κύριος Βίκτορας Τσίγκης. Πότε άρχισε όλο αυτό το ταξίδι και πόσο καιρό χρειάστηκε για να μαζέψετε όλο αυτό το υλικό? Μπορώ να πω από τις πρώτες μέρες που χάσαμε τον αδερφό μου, άρχισα να γράφω. Δηλαδή, την επόμενη μέρα από την κηδεία του, κάθισα εκεί στη βεράντα του σπιτιού μου και έγραψα τα πρώτα ποίηματα τα οποία ο μακαριστός τον ξέχασα το. Με συγχωρείτε η ηλικία. Για ποιον θέλετε να θέσετε? Για τον Σπύρο. Έγραψε ότι στην επιφυλίδα του, στον αγώνα, έγραψε ότι τα έγραψα πάνω, ο Πετούσης τα έγραψε πάνω στο φέρετρο του αδερφού του. Μάλιστα. Ναι. Και δεν είναι εύκολο ένας αδελφός να χάνει το δικό του αδελφό, έστω και αν αυτή ήταν μια θυσία για την πατρίδα. Και η προσφορά επίσης. Οι μέρες ήταν πάρα πολύ δύσκολες του 1974. Ωστόσο, η ιστορία ξεκινάει πολύ πιο πριν, κύριε Πετούση. Το 1974, αν θέλετε, ήταν το τέλος αυτής της πορείας αυτού του ανθρώπου, ο οποίος δεν παρέδωσε ούτε την πατρίδα του, ούτε αποδέχθηκε τα τελεσμένα, ούτε δέχθηκε να συμπορεύσει με άλλους για να γλιτώσει, αν θέλετε, και να προχωρήσει σήμερα τη ζωή του, θυσιάζοντας τη δικιά του ζωή και αφήνοντας πίσω και ένα παιδί το οποίο ήταν νεογέννητο. Έτσι δεν είναι? Ασφαλώς, ναι. Μάλιστα. Από πότε αρχίζει αυτή η θυσία αυτού του ήρωα και το ταξίδι αυτό σε αυτό το βιβλίο χρονολογιακά από πότε αρχίζει? Το ταξίδι είναι ακριβώς, άρχισα να το γράφω, όπως σας είπα, από τη δεύτερη μέρα της θυσίας του. Η ιστορία όμως του ήρωα, Σπύρου Πετούση. Η ιστορία του ήρωα από τον καιρό που, μπορώ να πω, είχε γεννηθεί με την ανατροφή που μας έδωσε η μητέρα μας. Μάλιστα. Και μας έκαμε φιλόπατρις. Mm. Και υπάρχει ένα κεφάλαιο που τα λέει όλα μετά το θάνατό του. Μάλιστα. Λοιπόν, μας έκανε ακριβώς η μάνα, αλλά και η οικογένεια όλη, η οποία ήταν φιλόπατρις και οικογένεια, και έλαβε μέρος στον αγώνα του 55-59, δεν μας άφηνα περιθώρια άλλα παρά να είμαστε αυτοί που είμαστε και υπήρξαμε στα επόμενα χρόνια. Θα συζητήσουμε και θα αναλύσουμε αυτή την πορεία και αυτό το βιβλίο το οποίο έχετε χωρίσει σε τρεις ενότητες. Το παρουσιάσαμε και ραδιοφωνικά, ναι, και είναι σημαντικό. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή δικιά μας και να είστε πάντοτε καλά. Κύριε καθηγητά, έρχεστε σε ένα νησί
όπου ακόμα ματώνει 45 χρόνια μετά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η διατήρηση και του ελληνισμού, με την καλή έννοια του όρου, χωρίς εθνικότητες, εθνότητες, φανατισμούς, είναι πολύ σημαντικός για να διατηρηθεί αυτός ο τόπος και τουλάχιστον αυτοί οι κάτοικοι του, που μέσα στους αιώνες υπήρξαν και υπάρχουν ακόμη και ήταν και είναι Έλληνες Κύπροι. Και είναι πραγματικά εκπληκτικό το γεγονός αυτής της δύναμης, της ψυχής που υπάρχει και του πείσματος, με την καλή έννοια του όρου, για το τι πραγματικά αυτός ο κόσμος ακόμη υποφέρει, αλλά υπομένει και συνεχίζει και δεν τα βάζει κάτω. Έχετε δίκιο. Εγώ αυτό που θέλω να πω ως Ελλαδίτης είναι ότι κάθε φορά που έρχομαι εδώ σε αυτό το ευλογημένο νησί νιώθω ενοχές. Γιατί η μητέρα πατρίδα δεν φέρθηκε αντάξια προς την ιστορία και τον αγώνα και την αγωνία αυτού του λαού. Εμείς φέρουμε μεγάλη ευθύνη για τη συμφορά και το γεγονός ότι ακόμα μετά από τόσα χρόνια βρισκόμαστε σχεδόν στο σημείο μηδέν. Παρακολουθώ την πορεία και την πολιτική και την διπλωματική της Κύπρου από το 1994, όταν ήρθα ως επισκέπτης καθηγητής εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και μάλιστα εδώ από το ΡΙΚ κάναμε μια σειρά εκπομπών τότε. Μάλιστα. Έχουν περάσει κιόλας 25 χρόνια. Θα έλεγα λοιπόν, και αυτό είναι και το μήνυμα της αποψινής εκδήλωσης και χθες που έγινε ωραιότατη εκδήλωση εδώ στη Λευκωσία, ότι η μνήμη, ο κύριος Πετούσης περνάει μέσα από, από αυτό το βιβλίο του σπουδαία μηνύματα. Και ένα από τα βασικότερα είναι η αφύπνιση της συλλογικής ιστορικής μνήμης. Λαοί που χάνουν τη μνήμη τους εξαφανίζονται. Την έχουμε χάσει? Όχι, ευτυχώς, αλλά έχουμε υποστεί και εδώ και στον ελλαδικό χώρο μια μορφή αλωτρίωσης, η οποία, αν δεν βάλουμε μυαλό από τα λάθη του παρελθόντος, μπορούν να οδηγήσουν, και δεν κινδυνολογώ, σε μικρότερες ή μεγαλύτερες συμφορές. Ξέρετε, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Πολλές φορές αφελώς θεωρούμε ότι έκλεισε ένα κεφάλαιο, αλλά επαναλαμβάνεται με άλλους τρόπους. Έχουμε όμως τώρα, υποθέτω, και με τον όριμο πολιτικό βίο και από τη μια και από την άλλη μεριά, τρόπους να ξεφύγουμε από παγίδες που μπορούν πάντα να στηθούν και να πέσουμε μέσα. Μάλιστα, γιατί ο αντίπαλος, από ό,τι φαίνεται, και όταν λέμε αντίπαλος, γιατί εδώ στην Κύπρο το πρόβλημα δεν είναι μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής της Τουρκίας. Είναι σκληρός διαπραγματευτής και ίσως πολύ περισσότερο από ίσως να αναμένουμε κάποιες φορές. Αυτή η οριμότητα η πολιτική που λέτε ότι έχουμε εφαρμόζεται στην πράξη? Και αν εφαρμόζεται στην πράξη, γιατί δεν έχουμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα μέχρι τώρα, κύριε καθηγητά? Εγώ να σας πω κάτι που μου κάνει εντύπωση, γιατί και μορφωμένοι άνθρωποι στην Ελλάδα λένε να ανοίξουμε το φάκελο της Κύπρου και πολύ αφελώς πιστεύουν ότι είναι ένας φάκελος τοποθετημένο, ξέρω εγώ, κάπου, να τον πιάσουμε, να τον ανοίξουμε. Και να το μετροφιλήσουμε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Τόσο αφελείς είναι ορισμένοι άνθρωποι. Η αλήθεια είναι ότι οι προδοσίες γίνονται χωρίς να υπάρχουν απολύτως τεκμηριωμένα στοιχεία, διότι υπάρχουν οι μυστικές και άλλες διαβουλεύσεις, οι προφορικές συναντήσεις, οι πιέσεις το ένα το άλλο. Εγώ αυτό που θέλω να πω και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, ο κύριος Πετούσης με το βιβλίο αυτό, αλλά και με τα υπόλοιπα, διότι ετοιμάζει μια τετραλογία, ήδη είμαστε στην τριλογία και μέχρι τώρα δράση του, αλλά και πολλοί άξιοι λογοτέχνες της Κύπρου που έχουν μελετήσει από τη λογοτεχνική πλευρά το δράμα του κυπριακού λαού και την τραγωδία του 1974, γράφουν ιστορία. Μάλιστα. Δηλαδή, με ποιο τρόπο η λογοτεχνία αναμετριέται με την ιστορία, και ανακαλύψαμε και κάτι που το θεωρώ πολύ σημαντικό. Παρακαλώ. Ότι οι λογοτέχνες, καθώς αφουκράζονται τον απλό λαό, γράφουν ιστορία, περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες, και ο κύριος Πετούσης είναι μέσα στον αγώνα και κινδύνευσε και η ίδια του ζωή. Μάλιστα. Όπως πέθανε ο αδερφός του. Ορθόν. Και έτσι δημιουργείται αυτό που λέμε μικροϊστορία, ξέρετε. Μάλιστα. Ο όρος μικροϊστορία, που δεν υπάρχει σε κανένα νεοελληνικό λεξικό, εγώ δίστασα να τη βάλω, αλλά στην επόμενη έκδοση θα μπει αυτό το micro history, είναι ένας όρος που δημιουργήθηκε στην Αμερική το 1951 και είναι επαναστατικός αυτός ο όρος, διότι
την ιστορία δεν τη γράφουν οι επαγγελματίες ιστορικοί και οι καθηγητές των πανεπιστημίων και οι μεγαλόσχημοι, αλλά ο απλός λαός. Mm. Και όταν καταγράψουμε την ιστορία από κάτω προς τα πάνω, έρχονται πολύτιμα στοιχεία και αυτά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Επομένως, αυτό το παρόν αφήγημα, Σπύρος Πετούσης, η τραγική ιστορία ενός ήρωα, η τραγική ιστορία μιας περίοδου, περιέχει ένα μεγάλο άλλο ιστορικό και πονεμένο κεφάλαιο, κύριε καθηγητά του νησιού μας, και πιο ειδικά της οικογένειας του κάθε ανθρώπου, στο συγκεκριμένο της οικογένειας του κυρίου Πετούση. Έτσι. Και ένα πλήθος από παρόμοιες θλιβερές και πονεμένες και συνάμα ηρωικές ιστορίες που δεν θα τις είχαμε ζήσει, όπως ο κύριος Πετούσης αναφέρει χαρακτηριστικά στην εισαγωγή του, αν η εθνική μας ηγεσία, η εθνική μας ηγεσία, έκανε κατά την ταπεινή του άποψη την κατάλληλη ώρα τις ορθές επιλογές. Ναι. Κύριε Πετούση, είναι καμιά φορά μία πρόταση που εμπεριέχει όλο το νόημα και δεν χρειάζεται επεξήγηση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στο οποίο αναφέρεστε. Και είμαι σίγουρος ότι το τοποθετείτε εδώ ταπεινά και με πάρα πολύ, ωστόσο, σκέψη και ωριμότητα, έτσι δεν είναι? Ασφαλώς. Αλίμονο μου τώρα στα 76 μου χρόνια να μην είμαι ωριμός και να λέγω τα πράγματα έτσι από ψηλά. Μάλιστα. Τι συνέβηκαν. Ναι. Ακριβώς, μερικοί λένε ότι δεν έπρεπε να γίνει ο αγώνας του 55-59. Θυμάμαι εδώ στο ΡΙΚ, στο Γιάννη τον Καρεκλάν, κάπου την απάντηση που έδωσε ο φίλος μου, ο άντρος ο Παυλίδης. Του λέει, τι λέτε καλέ. Οι Άγγλοι από το 1878 που ήρθαν, το αίτημα μας ήταν σταθερά η Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Και με ένα χρόνο ενόπλου αγώνος μας ήρθαν σε συνομιλίες και μας έδωκαν το σχέδιο Χάρτινγκ. Λοιπόν, στο σχέδιο Χάρτινγκ, αγαπητέ μου Λουκά, όταν το μελετήσει κανείς καλά, οι Άγγλοι δεν μας τα δίναν όλα την αυτοδιάθεση, αλλά μας την μετέθεταν στα 10 χρόνια. Και λέει ο Νιχάτερη ότι δεν μπορούσαν να μην το κάνουν, να δώσουν την αυτοδιάθεση, έστω μετατιθέμενη στα 10 χρόνια, μάλιστα, διότι θα παρέμεναν τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και δεν θα ήταν σωστή προς το διεθνές δίκαιο. Και τελικά η απόρριψή τους με τον έναν ή τον άλλον τρόπο από τον Αρχιεπίσκοπο, ενώ πράγματα που δεν τα ξέρει ο λαός. Συνήρθεν το Εθναρχικό Συμβούλιο, συναντήθηκε ο Μακάριος μαζί με τον αρχηγό Δικενήν στο μοναστήρι του Κίκου και υπάρχουν οι μαγνητοφωνημένες συνομιλίες του αγαπητού μου φίλου Κλήτου Ιωαννίδη μαζί με τους αντάρτες του επιτελείου του αρχηγού Δικενή. Και όλοι ο Δικενής τους είπε, συμφωνήσαμε με τον Αρχιεπίσκοπο να το αποδεχτούμε. Θα ετοιμαστείτε, σε 2-3 ημέρες τελειώνει ο αγώνας και κατεβαίνετε στα σπίτια σας. Και θα γράψω στολές και θα παρελάσουμε στους κυριότερους δρόμους των Αθηνών. Να πως βγήκαν και εκείνες οι φωτογραφίες, οι δύο που παρουσιάζουν τον αρχηγό Δικενή να είναι όρθιος, παστουβράχων και μετά καθήμενος και γύρω του το επιτελείο του. Λοιπόν, τι μεσολάβησε, αφού συνήθηκε το Εθναρχικό Συμβούλιο των 400 Εθνικών Παραγόντων. Και όλοι του είπαν ομοθυμαδών να το αποδεχτείτε. Μάλιστα ο Δέρβης του λέει, Μακαριώδα, ο Μακάριος πίεζε για 7 χρόνια να γίνει αυτοδιάθεση. Και όχι στα 10. Και όχι στα 10. Μάλιστα. Και ο Δέρβης, από ό,τι ξέρουμε, σηκώστηκε πάνω εκλεγμένος δήμαρχος για πενταετίες στην Τευκοσίας και του λέει, τι μας λέτε Μακαριώδατε, όχι 10 του λέει, όχι 15, όχι 20, αλλά 25 χρόνια το αποδεχτείτε. Διότι ήταν βασισμένο πάνω στο διεθνές δίκαιο. Ένας άνθρωπος, μία ψήφος. Η πλειοψηφία κυβερνά και η μειοψηφία κατοχυρώνεται. Ναι. Και παίρναν οι Άγγλοι, οι Άγγλοι έδιναν στους Τουρκοκύπριους ένα μόνο υπουργείο. Κύριε καθηγητά, θα λέγατε ότι από εκεί άρχισαν και τα δεινά, δηλαδή από αυτούς που αρνήθηκαν να μας δώσουν ένα σύνταγμα βασισμένο σε αυτό το διεθνές δίκαιο. Είναι προφανές ότι από εκεί άρχισαν τα δεινά. Όμως η μακρά ιστορία της Κύπρου δείχνει ότι κατά τραγικό τρόπο η ιστορία ανακυκλώνεται. Αν θα δούμε αυτό το πολύπαθο νησί, το οποίο όπως μια ωραία κοπέλα την κυνηγούσαν όλοι οι δυνάστες και κατακτητές, γιατί είναι σε στρατηγικό σημείο. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή η γεωγραφική θέση, η ιστορία και ο πολιτισμός αυτού του νησιού. Όλοι οι κατακτητές ήθελαν εσαΐ να έχουν αυτό το νησί. Άρα λοιπόν, διαχρονικά θα έλεγα ότι έγιναν πολλά λάθη. Όμως, εγώ δεν είμαι ιστορικός. Παρακαλώ. Όμως, με την κοινή λογική,
θα έλεγα ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το 1974, όταν έγινε η εισβολή, εγώ βρισκόμουν στη Γερμανία. Και μετά από λίγο ήρθαν εξαθλειωμένοι πρόσφυγες γονείς παιδιών που σπούδαζαν στη Χαϊδελβέρ και την κολονία όπου βρισκόμουν εγώ. Και ήρθαν οι γονείς να τους βρουν. Και ήρθαν οι γονείς. Συγκλονιστικές οι περιγραφές της αγριότητας, της βαρβαρότητας, του πόνου, της συμφοράς. Δεν θα ξεχάσω τα κλάματα αυτών των ανθρώπων που αναγκάζονται να φύγουν από τις πατρογονικές τους εστίες και τους έλεγα εγώ, μη στενοχωριέστε, του χρόνου, μιλάμε τώρα το 73, το 74, θα είστε στα σπίτια σας. Και οι άνθρωποι αυτοί πέθαναν και δεν είδαν την επιστροφή. Και το τραγικότερο απ' όλα, τα παιδιά τους, τα εγγόνια, τα παιδιά των παιδιών τους, τα εγγόνια, αφού δεν ξέρουν πού είναι οι ακανθού, ούτε έχουν πάει ποτέ τους, τι βιώματα θα έχουν για να πούν θα πάμε να δούμε το σπίτι, το χωριό του παππού, της γιαγιάς μας, δηλαδή το σπίτι μας. Αλλοτριώνονται τα νέα παιδιά, όσο περνάει ο καιρός και πάμε τώρα στο μισό αιώνα, αν μου το έλεγε εμένα κάποιος ότι θα ζούσα και δεν θα έβλεπα να εφαρμόζεται το δίκαιο και οι νόμοι που μιλάμε τώρα για διεθνείς κανόνες και νόμους. Μάλιστα. Και ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγώ αγωνίστηκα, σας το λέω κύριε Χαμάτσο, με πόνο ψυχής, για τα προγράμματα Εράσμους, την αλληλοκατανόηση των λαών, μάλιστα, αλλά και τη συνεργασία των φοιτητών με αυτά τα προγράμματα ανταλλαγών, και μας απογοήτευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μια πικρή αλήθεια που πρέπει να τη λέμε, γιατί όταν μια ενωμένη Ευρώπη, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζει σύνορα τα οποία υπερασπίζεται, δεν μπορεί να λέγεται ποτέ ενωμένη Ευρώπη ούτε Ένωση. Και είναι η ευθύνη μεγάλη, αυτό πρέπει να το λέμε, γιατί το αυτονόητο κυνηγάμε τώρα το δίκαιο μας. Και γιατί κάνουν όλοι τα στραβαμάτια τότε? Και τι είναι αυτό που θέλετε είναι στη μέση? Τα συμφέροντα? Να μην δυσαρεστήσουμε τον γείτονα? Έχουμε κάποιες άλλες βλέψεις και κάποιους άλλους στόχους? Ξέρετε, οι αρχαίοι Έλληνες τα είπαν όλα. Ο Θουκυδίδης, ο περίφημος, όταν μιλάει για τη λέξη συμφέρον, έτσι το έλεγαν τότε, όχι συμφέρον, ναι, συμφέρον, τα συμφέροντα. Όταν ισοπαίδωσαν τη Μήλο και έχουμε τον φοβερό από άποψη τραγικότητας διάλογο των Μιλίων με τους πρέσβεις των Αθηναίων. Μάλιστα. Και λένε αυτοί οι άνθρωποι στο μικρό πανέμορφο νησάκι της Μήλου, όπως εδώ της Κύπρου, και λένε μα εμείς δεν ζητάμε από σας τίποτε, εμείς θέλουμε να μας αφήσετε ήσυχους στην ειρηνική ζωή μας, δεν κινδυνεύετε από μας εσείς οι μεγάλοι. Και λένε τότε οι πρέσβεις των Αθηναίων με απόλυτο κινησμό, το συμφέρον μας επιτάσσει να σας ισοπεδώσω. Και ισοπαίδωσα το νησί και το κατέστρεψαν εντελώς. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι η ιστορία γράφεται με πολλούς όρους. Μάλιστα. Τα λάθη των ισχυρών δεν τα πληρώνουν μόνο οι μικροί λαοί, αλλά μετά από δεκαετίες γυρίζουν και στους ίδιους και παρακμάζουν οι ισχυροί και έρχονται άλλοι στη θέση τους. Άρα λοιπόν περιμένουμε οι ηγέτες που καθορίζουν τη μοίρα του κόσμου να έχουν αυτό το ήθος και τη σεμνότητα, να ζουν, να καταλαβαίνουν την ανθρώπινη συμφορά, διότι γυρίζει μετά από πολλές δεκαετίες τους ίδιους και πού είναι η Βενετία και πού είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία και πού είναι οι Άραβες και όλες αυτές οι κατακτήσεις. Χάθηκαν όμως, τις συμφορές τις έκαναν και στιγματίζονται. Είστε καθηγητής της γλωσσολογίας, αυτή τη φιλοσοφική, την εξαιρετική και μοναδική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο τμήμα φιλολογίας και στο Καποδιστριακό. Πιστεύετε ότι οι φοιτητές και οι νέοι σήμερα έχουν αυτές τις ευαισθησίες για τις οποίες εσείς ανησυχείτε και βλέποντας τους φοιτητές σας ευελπιστείτε και αισιοδοξείτε για μια διεκδίκηση και ένα καλύτερο μέλλον? Λοιπόν, θα πω, μιμούμενος τον αγαπημένο μου φίλο εδώ, τον παρακαλώ, κύριο Πετούση, ναι, μιμούμενος το παράδειγμά του που έχει παρησία, που είναι γνώρισμα εν αρέ των ανδρών, θα πω με παρησία, χωρίς να κινδυνολογώ, ότι δεν συμβαίνει αυτό. Ο ίδιος στο βιβλίο του γράφει ότι λογοτεχνία δεν διαβάζουν οι άνθρωποι. Ούτε βιβλία διαβάζουν. Μην τρέφουμε αυταπάτες. Ούτε την ιστορία γνωρίζουν καλά, ούτε τη γλώσσα. Δεν θέλω να διηγηθώ τώρα περιστατικά εδώ που οδηγούν σε αποκαρδίωση
όταν τους πεις να πούν μερικά πράγματα. Αλλά θέλω να πω πρώτη φορά από την επίσημη αυτή θέση και από το ΡΙΚ ότι, ξέρω εγώ, μερικά χρόνια μετά τη συμφορά ήμουν εγώ καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και είπα να κάνουμε, παιδιά, μια πορεία στο κέντρο. Μάλιστα. Επέτειο της συμφοράς. 5-6 χρόνια ήταν από τότε, να κάνουμε μια πορεία στο κέντρο. Το Πανεπιστήμιο ήταν λίγο 2 χιλιόμετρα έξω από την πόλη, στα περιβόλια, να πάμε όλοι οι φοιτητές και οι διδάσκοντες να διαμαρτυρηθούμε και να ακουστεί η φωνή μας για την αδικία που γίνεται σε βάρος του κυπριακού λαού. Λοιπόν, ήρθαν από τα 300 άτομα, 50-60. Θυμωμένος λοιπόν τους λέω, καθίστε εκεί που είστε, δεν θα κάνουμε τίποτα. Ντροπή σας, δεν ήρθατε, λέω. Έτσι, τι εικόνα, λέω, θα δώσω να πάμε 50 άνθρωποι εκεί να λέμε αυτά που δεν είναι καθόλου αυτονόητα για τους πολλούς. Η φωνή μας δεν ακούγεται. Άρα λοιπόν η αλωτρίωση υπάρχει από την πρώτη στιγμή. Το πιστεύετε ότι από τότε δεν αποτόλμησα. Ερχόμουν όμως εδώ και όταν πήγαινα εκεί στο θρυλικό σημείο με τις πονεμένες μάνες και τις φωτογραφίες στο δόφραγμα του Λίδρα Πάλας. Στο Λίδρα Πάλας και έχω ακόμα στη μνήμη μου και δεν πρόκειται να διαγραφεί αυτή η εικόνα της μητέρες με το πόνο και το δάκρυ στα μάτια και τις φωτογραφίες των νεαρών παιδιών. Έβλεπε εκεί τη Χαρίτα Μάντουλες με 12 νεκρούς στο στήθος και ονόματα και την κοίταζα από μακριά και έτρεχα και εμένα τα δάκρυα και κοίταζα από μακριά. Δεν είχα το θάρρος να πλησιάσω, να κοιτάξω κατάματα αυτές τις μητέρες οι οποίες δεν φταίγανε σε τίποτα. Άλιστα. Κύριε Πετούση, να αρχίσουμε σιγά σιγά να ξεδιπλώνουμε την ιστορία του Σπύρου Πετούση και παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη στο κοντρόλ να αρχίσουμε και με το φωτογραφικό υλικό, ούτως ώστε και οι φίλοι τηλεθεατές να γνωρίσουν αυτόν τον ήρωα Σπύρου Πετούση. Αν έχετε την καλοσύνη, πάμε στην πρώτη φωτογραφία. Το βιβλίο λοιπόν Σπύρος Πετούσης, η θυσία ενός ήρωα. Και αυτός είναι ο αδελφός σας. Έτσι, ναι. Κύριε Πετούση. Βέβαια. Είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από εσάς? Εγώ γεννήθηκα το 43, ο Σπύρος το 47. Μάλιστα. Και ο Νίκος, ο μικρότερος αδερφός, το 51. Τρία αδέρφια λοιπόν. Τρία αδέρφια. Σε εποχές δύσκολες. Πολύ δύσκολες. Όπου σας δόθηκε και η ελληνική παιδεία. Ασφαλώς. Η ελληνοορθόδοξη και ακολουθήσατε την ιστορία αυτού του τόπου. Και αυτός ο άνθρωπος πίστευε και υπηρετούσε την πατρίδα του ως Έλλην Κύπριος. Εδώ είναι αξιωματικός. Ναι. Εδώ από ήταν τον ελληνικό στρατό, ναι, έτσι. Όχι, από το είναι Εθνοφρουρά. Ναι, υπάρχει όμως η κορώνα. Ήταν τότε. Τότε, ναι, ήταν. Μάλιστα. Στην επόμενη, παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη. Ναι. Εδώ, ο πατέρας. Ναι, ο πατέρας. Ο πατέρας της οικογένειας. Ναι. Και στη συνέχεια η μητέρα. Μάλιστα. Και οι δύο μαζί στην επόμενη φωτογραφία. Ποιες ήταν οι αρχές και οι ηθικές αξίες που θυμάστε, παιδί? Από αυτούς τους δύο ανθρώπους που βλέπουμε τώρα. Η οικογένεια μας κατάγεται, ο πατέρας μου από τα ηρωικά αγρίδια της Πιτσιλιάς. Μάλιστα. Και η μητέρα μου από τη Λάνια, το χωριό Λάνια. Και ακριβώς μας ανέθρεψαν με τις τότε αρχές που επικρατούσαν στον τόπο μας, τις ελληνοορθόδοξες αρχές και την ελληνοορθόδοξη παράδοση. Ο αδερφός του πατέρα μου και ο άλλος αδερφός, ο Νικόλας, υπήρξαν μέλη της ΕΟΚΑ. Τον ονό μου, τον αδερφό μου, τον Σάββα, τον Πετούση, τον ενέκλεισαν οι Άγγλοι από το 1956 μέχρι το 1959, τρία χρόνια στα κρατητήρια. Και εσείς μέρος της Αλκίμου Νεολαίας. Και, ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Και ο καιρός περνούσε και η αγωνιστικότητα φούντωνε. Ασφαλώς. Και ναι. Αν θέλετε, ευχή για ένα καλύτερο μέλλον και για μια δικαίωση. Ασφαλώς. Τα παιδικά χρόνια πώς ήταν, αλήθεια? Τα παιδικά μαζί χρόνια. Μαζί με τον αείμνηστο αδελφό σας. Τα παιδικά χρόνια περάσαμε μέσα από τη φτώχεια της οικογένειας, ναι, και τη δυστυχία, αλλά δεν μας έλειψαν τίποτε. Είχαμε τους γονείς μας και ήμασταν ευτυχείς. Μάλιστα. Δεξιά κάτω σε αυτή τη φωτογραφία είναι ο αδελφός σας. Ναι. Και δίπλα του ποιος είναι? Δίπλα του ο παππούς ο Σπύρος. Μάλιστα. Και δίπλα. Και παίρνουν το θείο τον Νικόλα γαμπρό στην εκκλησία. Μιλάμε. Μάλιστα. Για το 1951, παρακαλώ. Στη Λεμεσό. Στην Αγία Ζώνη. Στην Αγία Ζώνη. Λοιπόν, και ο Σπύρος επομένως ήταν 4 χρονών. Δεξιά κάτω. Ναι, δίπλα από τον παππού με τη βράκα. Τον παππού Σπύρο. Και παππού. Την παραδοσιακή στολή, κύριε καθηγητά, βλέπετε. Τι ωραία, συγκλονιστική είναι αυτή η φωτογραφία. Μάλιστα. Και στην επόμενη, παρακαλώ.
Εδώ. Εδώ ο Σπύρος, επειδή στα αριστερά. Πηγαίναμε στα κατηχητικά σχολεία της Λεμεσού και ήταν και ο Μαδόπουλο εκεί τον κατηχητικό σχολείο. Μάλιστα. Εδώ μιλούμε για το οίκημα της Οχέλ Λεμεσού και παίζει πιπονγκ με ένα φίλο του. Στην επόμενη παρακαλώ. Εδώ. Εδώ ο Σπύρος ανάμεσα στους συμμαθητές του. Είναι στα αριστερά κάπου με το σημείο το μπλε. Θα τον δείτε κάπου αριστερά, πάνω από τις κοπέλες που κάθονται. Είναι ο 1, 2, 3, ο τέταρτος από αριστερά. Ψηλός. Ναι. Εκεί. Στην επόμενη παρακαλώ. Μάλιστα εδώ. Εδώ είναι μια... με συγκινεί τώρα που τη βλέπω. Παρακαλώ. Πάνω, στο, αριστερά είναι ο Σπύρος. Αριστερά είναι ο ήρωας. Δεξιά. Δίπλα ένας άλλος συστρατιώτης του. Και στο κέντρο πάνω. Και στο κέντρο ο Γιάννης. Ο Κομοδρόμος, ο καλός του φίλος, ο οποίος υπηρετούσα μαζί στο στρατό και ο φίλος του Γιάννη αυτή τη φωτογραφία και δύο ακόμα άλλες φωτογραφίες. Στην επόμενη παρακαλώ. Το Γιάννη το χάσαμε πριν 2 μήνες με καρκίνο και αγωνιούσε να δει το βιβλίο να βγαίνει και να το πάρει στα χέρια του. Ήρθε ο γιος του δικαστής και του παρέδωσα το βιβλίο. Με συγκίνηση. Εδώ είναι στο χιονισμένο πενταδάχτυλο. Τότε που χιόνιζε και ο πενταδάχτυλος. Ναι. Και εδώ είναι η Φαντάρη, μεταξύ αυτών και ο αδελφός σας. Ο Σπύρος αριστερά με τη Χλένη. Ναι. Με τη Χλένη. Στην επόμενη παρακαλώ. Και εδώ το ίδιο. Και εδώ το ίδιο, ναι. Μάλιστα. Εδώ είναι το αντιεροπορικό, νομίζω, ρωσικής καταγωγής που διέθετε τότε η Εθνική Φρουρά. Και ήταν το αντιεροπορικό που όταν πήγαμε πρώτη επίσκεψη στο πενταδάχτυλο, όταν αγόρασα το πρώτο μου αυτοκίνητο, ένα Χίλμα Χάσκι. Για να δείτε τον αδερφό μας. Για να το δούμε τον αδερφό μας. Και ήταν χιονισμένο το. Το τοπίο, πενταδάχτυλο. Και ήταν σκεπασμένο με ένα μουσαμάν το πολυβόλο. Και ήταν χιονισμένο το. Αλλά δίπλα ήταν η σκηνή που εκοιμάται ο αδερφό μου. Το βρήκαμε να κοιμάται. Για να δούμε. Μάλιστα. Πάλι ο Σπύρος δεξιά. Δεξιά. Και στην επόμενη. Εδώ πρέπει να είναι στο στρατόπεδο. Να είναι στην Κερίνια. Της Κερίνιας. Μάλιστα. Και εδώ μια καταπληκτική φωτογραφία στο στρατόπεδο της Γλυκιώτισσας στην Κερίνια. Μάλιστα. Να χορεύουν ο Σπύρος στα δεξιά. Στη μέση ο Γιάννης ο Κομοδρόμος και ένας άλλος φίλος. Μάλιστα. Και χορεύα σιτάκι. Εκεί που έγινε η εισβολή. Αυτό που θα έλεγα τώρα, ότι είναι εκεί που έγινε και η εισβολή. Παρακαλώ. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε πίσω το σημείο. Με τον Γιάννη τον Καρεκλάν. Ναι, ακριβώς. Με τον Γιάννη τον Καρεκλάν κάνουν σκοποβολή με το πρεν. Μάλιστα. Που να φανταζόταν ότι το άδειασμα της Φεροθήκης στη μάχη της Επισκοπής Λεμεσού θα του στήχιζε τη ζωή. Μάλιστα. Στην επόμενη παρακαλώ. Εδώ ο ίδιος. Εδώ ο Σπύρος πάλι είναι υποψήφιος έφεθρος αξιωματικός. Και εδώ το ίδιο. Και εδώ με έναν πρέν. Με έναν στέν. Με ένα στέν, μάλιστα. Εξηγήστε μας. Εδώ ακριβώς όταν διατάχθηκε η ώρα 4 από το πρωί της 20ης Ιουλίου, ο Σπύρος πήρε διαταγή να επιλέξει 40 άντρες του στο στρατόπεδο των πολεμιδιών και να επιβιβαστεί ενός αυτοκινήτου και πήρε 40 άνδρες μια ενισχυμένη δημιουργία. 20 Ιουλίου 1974. Μάλιστα. Λοιπόν, και εκεί πήγαν 4 δημιουργίες για να επιτεθούν από τα 4 σημεία του ορίζοντα. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά η δημιουργία που θα επιτεθούνταν από τα νότια δεν μπορούσε, γιατί ήταν αγγλικών κυρίαρχων έδαφος και ήρθαν οι Άγγλοι και με τα τάγκς τους εκεί. Οπότε η επίθεση θα γινόταν από Ανατολάς, από Βοράν και από το Κούριον, από Δυσμάς δηλαδή. Μάλιστα. Και η δημιουργία του αδερφού μου διατάχθηκε να επιτεθεί από Ανατολάς. Όμως ο Σπύρος με τα όπλα που τους έδωσαν, τα περισσότερα δεν εργάζονταν τα κλίστρα τους. Ήταν σε αχρησία. Ήταν αχρησία. Και τους έδωσαν έναν οπλοπόλιβο Ρομπρέν και έναν Βίκερς. Μάλιστα. Και το Βίκερς ήταν υδρόψυκτο. Λοιπόν, οι Τούρκοι διέθεταν απέναντι σε εκείνον το σημείο 5 οπλοπολιβόρα Μπράουνινγκ. Ήταν του τουρκικού στρατού. Και ήταν υπερσύγχρονα. Ασφαλώς.
ενώ τον Πρέν με τη Σφαιροθήκη. Οπότε, όταν συζητούσε με τον Κατερινάκη, τον συνταγματάρχη, και διακληκτιζόντουσα από το πρωί και του λέει, στη σχολή ακριβώς μας έμαθαν ότι όταν ο οπλισμός μας δεν είναι ικανοποιητικός, δικαιώμαθα αρνήσεως, κύριε συνταγματάρχα. Θέλω να μου φέρετε και να μου δώσετε στους άντρας μου τον ανάλογο οπλισμό. Από το πρωί μέχρι και η ώρα 4. Οπότε όταν έδωσε τη διαταγή να γίνει επίθεση, του λέει αρνούμε διαταγής. Οπότε ο Κατερινάκης του λέει θα σε εκτελέσω, είσαι προδότης. Ήταν εξελάδος αξιωματικός. Εξελάδος αξιωματικός, ο οποίος νομίζω ήταν διοικητής στο Κεμπάφου. Μάλιστα. Οπότε, και ήταν και ένας άλλος συνταγματάρχης από ό,τι είχα πληροφορηθεί, ήρθε επί τούτου, ο Γούδας. Και αρνήθηκε τη διαταγή γιατί ήθελε να προστατεύσει τους άνδρες. Ναι. Λοιπόν, οπότε αίτημα το οποίο έκαμε από το πρωί. Μάλιστα. Και του έλεγε θα πάρετε από τους Τούρκους. Οπότε, όταν αρνήθηκε, του λέει θα σε εκτελέσω. Πετάχθηκε ο Σπύρος πάνω σε μια ξηροληθιά εκεί και λέει στους άνδρες του και στον κύριε συνταγματάρχα, εγώ πηγαίνω εθελοντής. Για να μην πείτε προδότη. Μάλιστα. Και όσοι θέλετε, παιδιά, εσείς από τη δημιουργία μου να με ακολουθήσετε, ευχαρίστως να θυσιαστούμε. Μάλιστα. Και τελικά πήγαν τον ακολούθησαν όλοι. Οπότε, ακριβώς, ιστοποιήθηκε κίνηση που έκανα. Οι δύο συνταγματάρχες ήταν χωσμένοι, όπως λέμε στην Κύπρο, κρυμμένοι, ναι, πίσω από δύο βράχια. Μάλιστα. Τα οποία ήταν πλήρως καλυμμένοι αυτοί. Ναι, ναι. Λοιπόν, άρχισαν πήρκε κίνηση και έταξε το πολυβόλο, το ένα, το υδρόψυκτο, πίσω από κάποια βράχια. Και τον Πρέν Κατσίντου, ένα παιδί από την Πάφο, τον Αθανασίου, τον Ανδρέα, τον οποίο γνώρισα ύστερα στην Αθήνα φοιτητή. Μάλιστα. Εδώ σε αυτήν αυτό το σημείο. Με τρεις κορμούς τερατσά. Τρεις κορμούς τερατσά. Μάλιστα. Χαρουκιά. Μάλιστα. Και όταν άρχισε η μάχη, το απροπολιβόλα των Τούρκων έβαλαν. Μάλιστα. Και ο Πρέν Κατσίντου του τραυματίστηκε στο μυρό. Οπότε για να καλύψει τους άντρες του, του λέει σιγά σιγά αποχώρησε να κάτσω στη θέση σου. Και κάθισε στη θέση του και όταν άδειασε η πρώτη σφαιροθήκη, μάλιστα, λοιπόν, ανασηκώθηκε για να βάλει τη δεύτερη και εκεί τον βρήκε η σφαίρα κατάστηθα. Και εκεί είναι που έχασε τη ζωή του. Υπάρχουν καλές φωτογραφίες. Η φωτογραφία είναι αυτή, αυτές τις δύο-τρεις φωτογραφίες τις τράβηξε μετά τη μάχη ο αδερφός μου ο Νίκος. Και η φωτογραφία είναι από το σπίτι του. Μάλιστα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να ολοκληρώσουμε τις φωτογραφίες, αλλά και αυτή τη μορφή του Σπύρου Πετούση. Σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε αμέσως. Masterclass, το πολυβραβευμένο έργο του Terrence McNally για τη Μαρία Κάλλας. Μετά από 150 sold out παραστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έρχεται στην Κύπρο. 27 και 28 Σεπτεμβρίου στο Πατήχιο στη Λεμεσό. 29 και 30 στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Στο ρόλο της Κάλλας η Μαρία Ναυφλιώτου. Σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασφυλόπουλος. Masterclass, μια παράσταση σταθμός που έχει συγκλονίσει κοινό και κριτικούς. Χορηγός επικοινωνίας RIC. Ο καρκίνος του μαστού και των όθηκων αφορά εσένα, τη μητέρα σου, την αδελφή σου, την κόρη σου, τη φίλη σου, τη συνάδελφό σου. Η σωστή ενημέρωση και η πρόληψη μας αφορά όλους. Πορεία με τις ροζ φιγούρες. Γιατί έχουμε δικαίωμα στη σωστή ενημέρωση, στην εξειδίκευση, στην έγκαιρη διάγνωση, στη σωστή θεραπεία. Πορεία με τις ροζ φιγούρες. Σάββατο 5 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Europa Donna Κύπρου. Βήμα-βήμα μαζί, κερδίζουμε τη ζωή.
Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μισό της εκπομπής, εμείς και ο κόσμος μας. Η εκπομπή σε επανάληψη λίγο μετά τα μεσάνυχτα από το ΡΙΚ2 και στην ιστοσελίδα του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, cwebc.com.cy. Και βέβαια, κύριε Πετούση, αυτή είναι η πρωτομή όπου έχει φιλοτεχνηθεί και υπάρχει στο πάρκο όπου δόθηκε και το όνομα του ήρωα. Σπύρου Πετούση, στη Λεμεσό. Και ευχαριστούμε πολύ το Δημοτικό Συμβούλιο και ειδικά το Δήμαρχο μας Νίκο Νικολαίδη. Και ο Κυριάκος, το μοναδικό παιδί του ήρωα, τότε ήταν μόλις 11 ημερών. Όταν ο πατέρας του χάθηκε. Και τώρα... Δεν τον γνώρισε τον πατέρα. Τον γνώρισε. Και τώρα ο πατέρας γνώρισε το παιδί του βρέφος, αλλά... Ναι, βέβαια, 11 ημερών δεν μπορεί κάποιος να θυμηθεί. Mm. Και ο Κυριάκος Πετούση σήμερα έχει και τα δύο δικά του παιδιά. Έτσι δεν είναι. Νομίζω είναι η συνέχεια όλης αυτής της πορείας, ανθρώπων οι οποίοι έχουν φύγει, κύριε καθηγητά. Εσείς είστε από μια πολυμελή οικογένεια. Ο πατέρας σας ήταν ιερωμένος, κληρικός, έτσι. Ο πατέρας μου ήταν γραμματέας της κοινότητας, αλλά ο παππούς μου ήταν. Ο παππούς σας, με συγχωρείτε, ναι. Ο παππούς μου ήταν, και κληρικός. Πολλά παιδιά στην οικογένεια επίσης. Κατάγεστε από την όμορφη Κρήτη και αυτό δεν είναι τυχαίο. Γιατί η ευαισθησία ανθρώπων από τα νησιά και δει την Κρήτη, η οποία υπερασπίστηκε πολλές φορές στον ελληνισμό, ξέρετε, και θυσιάστηκε, είναι πολύ σημαντικό. Είναι αλήθεια ότι εμείς οι Κρητικοί λατρεύουμε την Κύπρο, αλλά και οι Κύπροι λατρεύουν τους Κρητικούς. Ναι. Το έζησα από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ και οι συνάδελφοί μου το παρατηρούσαν, διότι έχουμε κοινές ρίζες, ιδιαιτερότητες ως προς τη γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα. Έχουμε τόσα κοινά στοιχεία. Και απλώς αυτό που είναι το δικό μου το παράπονο είναι ότι η Κρήτη φάνηκε τυχερή και αποτείναξε το ζυγό. Μακάρι να φαινόταν εξίσου τυχερή και η Κύπρος μας. Μάλιστα. Ξέρετε, ελάτε. Ήθελα να πω κάτι που η μοίρα παίζει παράξενα πραγματικά παιχνίδια. Στο σπίτι του κυρίου Πετούση υπάρχει ένα εικόνισμα του Αγίου Νεκταρίου. Μάλιστα. Το είχα δει πριν από μερικά χρόνια. Τώρα που διάβαζα το βιβλίο στη σελίδα 363, ναι, που η μητέρα του Αγία Γυναίκα προείδε το θάνατο και το θαυτιό της, γράφει εδώ ο συγγραφέας με πολύ όμορφο τρόπο ότι η μητέρα, η δύστυχη αυτή μάνα που έχασε το παιδί της, ζήτησε να διαβάζει ένα βιβλίο για να πηγαίνει αλλού το μυαλό της. Μάλιστα. Και ο συγγραφέας, ο Γιώργος Πετούσης, της έδωσε ένα υπέροχο βιβλίο που είχε στο σπίτι για τον Άγιο Νεκτάριο. Του Σότου Χοντρόπουλου. Μάλιστα. Ναι. Ο Άγιος του αιώνα μας. Έτσι. Αιώνα μας. Μάλιστα, το 2020 θα είναι και για την Εκκλησία μας έτος Αγίου Νεκταρίου, διότι συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη θανήτου. Μάλιστα. Γράφει λοιπόν εδώ ότι αυτό το βιβλίο, χιλιοδιαβασμένο από την ίδια, τη μητέρα του, το είχε χρόνια κάτω από το μαξιλάρι της και το διάβασε μέχρι και την τελευταία της μέρα. Mm. Με το θάνατό της, αρκετά φθαρμένο από την πολυχρησία, μου το επέστρεψε. Το διάβαζε και το ξαναδιάβαζε και ο Άγιος Νεκτάριος ο Κεφαλάς, της Σιλιβρίας ο Γόνος και Αιγίνης ο Έφορος και Θαυματουργός, της έγινε ο πολύ αγαπημένος της Άγιος. Τι να πω τώρα εγώ που η μοίρα το έφερε έτσι. Και εγώ, φτωχό παιδί που ήρθε από την Κρήτη, περνούσα από τον Ευαγγελισμό την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, έκανα την προσευχή μου μπροστά στο εικόνισμά του, διότι εκεί είναι, και δεν το ξέρουν πολλοί, τα κοιμήλια, διότι ήταν ιερέας αυτό το ναό και διευθυντής της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής. Σαν αρχιερέας. Ναι, επί 14 χρόνια το στασίδι του βρίσκεται εκεί και χιλιάδες κόσμος το επισκέπτει. Πού να το φανταζόμουν ότι μετά από τόσα χρόνια θα το έφερνε έτσι η μοίρα να είμαι πρόεδρος της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής αυτό το διάστημα και ισόβιο μέλος και συγκινούμε διότι κάθε μέρα βρίσκομαι στο γραφείο του Αγίου διότι ήταν 14 χρόνια διευθυντής του σχολείου. Και ήθελα να πω κάτι. Παρακαλώ, να το ακούσουν και οι εκπαιδευτικοί μας και ο κόσμος όλος, γιατί ένας άνθρωπος που βασανίστηκε, πάρα πολλοί τον υποτίμησαν και μέσα από την Εκκλησία τον εξεδίωξαν, τον ταπείνωσαν και στάθηκε όρθιος και είναι ένα παράδειγμα πώς ένας άνθρωπος γίνεται Άγιος. Θα διηγηθώ ένα λεπτό μόνο το εξής περιστατικό. Ορίστε. Όταν ήταν διευθυντής στη σχολή μας και είμαστε υπερήφανοι πραγματικά για τη Ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή,
ο πεζονόμος του πήγε τέσσερα παιδιά που ήθελαν να γίνουν παπάδες και το ένα είχαν τσακωστεί, τρέχανε αίματα από το πρόσωπο του ενός, διότι με τα νύχια του τον είχε γδάρι που λέμε, τσαφής λέμε εμείς στην Κρήτη. Ο άλλος του έδωσε μια γροθιά, ο Μανώλης στο Γιώργο, ο Γιώργος στον Κωνσταντίνο και αυτά. Ο πεδονόμος λοιπόν τους πάει, καθόταν ο Άγιος, διευθυντής στο γραφείο του, λέει αυτά τα παιδιά, λέει τι πάθανε. Λέει, μου έδωσε ο Γιώργος μια γροθιά, του έδωσε εγώ μια γροθιά. Βάζει τα κλάματα ο Άγιος μπροστά στα παιδιά. Ένα κλάμα γοερό, λέει φωνάξτε την εικονό μου την κυρία Μαρία. Τρεις μέρες δεν θα μου μαγειρέψει, θα είμαι νηστικός και θα προσεύχομαι για αυτά τα παιδιά. Εγώ φταίω και οι καθηγητές που φτάνουν στο σημείο αυτά τα παιδιά. Εμείς φταίμε. Τα παιδιά άναυδα βλέποντας να κλαίει ο Άγιος, λέει δεν φταίτε εσείς, εμείς φταίμε. Και άρχισαν να κλαίνουν τα παιδιά. Όχι, εγώ φταίω. Αν δεν ήταν Άγιος, ένας απλός διευθύντης με ύφος βλοσιρό, να έρθουν οι γονείς, 10 μέρες αποβολή. Θα τους αποκεφάλιζε. Γίνανε και τα τέσσερα αυτά παιδιά ιερείς. Μάλιστα. Και να το πρότυπο της αγιοσύνης, να το παράδειγμα της καλοκαγαθίας, ο οποίος πήγαινε και σκούπιζε τα αποχωρητήρια των μαθητών, τον είχα δει πολλές φορές. Μάλιστα. Η ταπεινοφροσύνη, η ταπεινότητα, αυτό είναι η αγιοσύνη. Το οποίο δεν μας χαρακτηρίζει στην εποχή που ζούμε, κύριε καθηγητά, το μόνο σίγουρο. Κύριε Πετούση, παρακαλώ να αναφερθούμε στην απόψινη εκδήλωση, αν έχετε την καλοσύνη. Απόψε, ακριβώς, η εταιρεία λογοτεχνών Λεμεσού και η ΣΕΑΛ, δηλαδή η έφεδρη αξιωματική Λεμεσού, τιμών το μέλος τους. Το Σπύρον Πετούση, τον έφεδρο Αθηπολοχαγό. Μάλιστα. Νιώθω πολύ συγκινημένος για αυτό το πράγμα και που ο αγαπητός μου καθηγητής κύριος Χαραλαμπάκης αλλά και ο δόκτωρ Κυριάκος Ιωάννου θα ξαναμιλήσουν και στην πόλη που γεννήθηκε ο Σπύρος και θα πούν για το βιβλίο μου. Μάλιστα. Που ουσιαστικά είναι ένα μνημόσυνο και μια ευχή να μην ξανασυμβούν στον τόπο μας αυτά που συνέβηκαν αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Αλλά, ναι. Κύριε καθηγητά, θα πρέπει να σας πω, το γνωρίζετε, να το πούμε, να το ακούσουν και οι φίλοι τηλεθεατές, ότι ο κύριος Πετούσης που βρίσκεται εδώ μαζί μας, αφού υπήρξε μέλος της αρχή μου νεολαία στη ΣΕΟΚΑ, συνελήφθη από τους Άγγλους, κρατήθηκε και καταδικάστηκε και σε 6 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Την ημέρα που απελευθερωνόταν και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος από τις μακρινές... Γι' αυτό φάνηκαν επίοικης. Μάλιστα. Και θυμάμαι στη δίκη εκεί που παρήλαμβαν οι μαθητές και ήταν το παράθυρο στην οδό Αθηνών ανοιχτό και ένας σημειοφόρος που κρατούσε την ελληνική σημαία την έμπηξε ακριβώς από το παράθυρο και την κοιμάτιζε μέσα στην αίθουσα του δικαστήριου. Μάλιστα. Και ο μόρκανο δικαστής έβλεπε έκπληκτος το τι γινόταν. Δεν ξέρω εάν η ιστορία τα φέρνει έτσι τα πράγματα, γιατί βλέπετε επαναλαμβάνονται κάποια γεγονότα με κάποιες σημαίες και δεν ξέρω πόσο έχουμε ή την ωριμότητα ή την ευθυξία να τα αντιμετωπίσουμε το 2019, κύριε καθηγητά. Ξέρετε, ξέρετε είναι και επικίνδυνα μονοπάτια, γιατί από όπου και αν πιαστεί το θέμα είναι επικίνδυνο, αλλά παρακαλώ θα ήθελα τη θέση σας ως επιστήμον και ως καθηγητής. Εγώ το πρώτο πράγμα που ήθελα να πω, γιατί που να το ξέρουν οι πολλοί, ότι ο Σπύρος Πετούσης έγραφε από παιδί ποίηματα και μάλιστα με συγκλώνησε το γεγονός, γιατί τα τελευταία 20 χρόνια παρακολουθώ από κοντά την πορεία του και ως λογοτέχνη και ως πνευματικού ανθρώπου. Το πρώτο του ποίημα που δημοσιεύχε στην Επιθεώρηση Λόγου και Τέχνης, τι είναι παρακαλώ? Γη της Κύπρου. Η Κύπρος είναι ένα σύμβολο, μια έννοια, μια αξία που βρίσκεται μέσα στο DNA του, η φιλοπατρία αυτών των ανθρώπων που με σεμνότητα και ήθος αγωνίζεται για την πατρίδα. Ο πατριωτισμός θεωρείται από ορισμένους καινοτόμους δήθεν μεταμοντερνιστές ότι είναι κάτι ξεπερασμένο. Αυτή είναι η τραγωδία μας. Και θα ήθελα να πω κάτι που το θεωρώ συγκινητικό και θα το πω και απόψε, αλλά το λέω και για τους τηλεθεατές μας. Αναφέρεται πολύ συχνά στην Ορθοδοξία, γιατί γλώσσα, θρησκεία,
Ορθοδοξία, Ελληνισμός, πατρίδα είναι ένα πράγμα. Πολύ συχνές αναφορές γίνεται σε Αγίους, σε προσευχές και στο τέλος του βιβλίου του γράφει «Δέηση, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, συγχώρεσε όποιους άνευ λόγου ή αιτίας μας παραπίκραναν, ου γάρ είδαση τι επίησαν». Αυτό λοιπόν που είναι το γνώρισμα του πραγματικού χριστιανού, να συγχωρεί και που να φανταστεί κανείς ότι σε κάποιο σημείο η ίδια η μητέρα του λέει «Παιδί μου, να συγχωρούμε τους ανθρώπους, είμαστε χριστιανοί και πρέπει να έχουμε αγάπη». Και μου θύμισε αυτό την περίφημη ρίση του ίσως κορυφαίου Άγγλου ποιητή και λογοτέχνη του 17ου αιώνα, του Αλεξάνδρε Πόουπ, ο οποίος είναι ο πρώτος που μετέφρασε την Ιλιάδα και την Οδύσσεια στα αγγλικά και από εκεί εξοικονόμησε τεράστια χρήματα, δηλαδή έβγαλε και χρήματα, αλλά πρόβαλε και τα ομηρικά έπι, είπε το εξής, που το είπαν βέβαια οι Λατίνοι, το είχαν πει νωρίτερα οι αρχαίοι Έλληνες: «Το να κάνεις λάθη είναι ανθρώπινο. Το να συγχωρείς», είπε ο Πόουπ, «είναι θεϊκό». Αυτό το πράγμα περνάει ως δεύτερο μεγάλο μήνυμα. Μακάρι να υπάρχουν άνθρωποι πολλοί οι οποίοι να δέχονται και να αποδέχονται αυτή την αγάπη που είναι ό,τι ιερότερο υπάρχει, που σημαίνει σε τελευταία ανάλυση ανθρωπιά. Κύριε Χαμούτσο, χάσαμε την ανθρωπιά μας σε μια εποχή υψηλής τεχνολογίας που νομίζουμε, και δεν είμαι ιεροκήρυκας ούτε ιερωμένος για να παρεξηγηθώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι εμείς που καλλιεργούμε τις ανθρωπιστικές επιστήμες, οι φιλόλογοι, οι φιλοσοφικές μας σχολές βρίσκονται σχεδόν στο περιθώριο, διότι νομίζει κανείς ότι μόνο η υψηλή τεχνολογία, τα εκπληκτικά συμπεράσματα και των επιστημόνων, των θετικών επιστημών, αλλά και η πρόοδος από μόνη της είναι ικανή. Δεν είμαστε μόνο, και αυτό λέω και στους Ευρωπαίους εταίρους μας, που μας βλέπουν σαν αριθμούς στα κομπιούτερ τους και τους λέμε «άνθρωποι είμαστε». Δεν είναι μόνο οι στιγμοί γραφειοκράτες και τεχνοκράτες. Έχουμε ψυχή, έχουμε αισθήματα, έχουμε συναισθήματα. Ο λογοτέχνης αυτά βγάζει στην επιφάνεια. Και θα πρέπει αυτά τα βιβλία να διδάσκονται στα σχολεία. Δίπλα με στην επιστήμη, μην παρεξηγηθώ. Ναι, δεν λέω. Χρειάζεται η πλήρης ενημέρωση. Θαύματα στην επιστήμη γίνονται, η τεχνολογία προχωρεί, αλλά ποιος θα κοιτάξει την ψυχή του ανθρώπου, τον πόνο? Είμαστε άνθρωποι, ονειρευόμαστε, ερωτευόμαστε, απογοητευόμαστε. Δεν είμαστε αριθμοί. Αυτό το μήνυμα περνάνε οι λογοτέχνες και οι ανθρωπιστικές επιστήμες. Και αυτό το μήνυμα περνάει και από αυτό το βιβλίο. Ακριβώς. Σπύρος Πετούσης, η θυσία ενός ήρωα. Βρήκατε αυτό το ποίημα, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος καθηγητής. Κύριε Πετούση, θέλετε να μας διαβάσετε ένα απόσπασμα από αυτό το ποίημα? Ναι, βέβαια. Παρακαλώ. Το ποίημα που μίλησε. Μάλιστα. Το Γη της Κύπρου. Μάλιστα. Ναι, αυτό το ποίημα γράφτηκε κατά από δύσκολες συνθήκες. Μάλιστα. Να μου επιτρέψετε όμως να το αδιαβάσω το γεγονός. Μας κάλεσαν το 67 τον Νιόβρη, που θα γινόταν η μάχη της Κοφίνου, σε επιστράτευση. Και εκεί στο χώρο διασποράς ήμουνα σαν έφετρος αξιωματικός διαβιβάσεων κοντά στον ταγματάρχη του τάγματος, και το διαβάζω, είναι πολύ μικρό. Δεν θα το προλάβουμε. Είναι τρεις σελίδες ολόκληρες. Όχι, όχι, όχι. Δυστυχώς δεν θα το προλάβουμε. Θέλω να μου απαγγείλετε ένα μέρος του ποίηματος. Λοιπόν, και συνοπτικά να μας πείτε την ιστορία. Όταν είχε ένα ραδιοφωνάκι ο ταγματάρχης εκεί εξ Ελλάδος, φανατικός χουντικός, και από το ραδιοφωνάκι μάθαμε ότι φεύγει η μεραρχία. Μάλιστα. Από την Κύπρο. Οπότε τσακωθήκαμε, του λέω αυτή τη στιγμή. Επιτελείται η μεγαλύτερη προδοσία του σύγχρονου ελληνισμού μετά τη μεκρασιακή καταστροφή. Είστε προδότες. Εις βάρος της Κύπρου. Εις βάρος της Κύπρου. Μάλιστα. Οπότε αυτός σηκώθηκε να πάνω, άρπαξε και ήταν να με εκτελέσει. Οπότε μου είπε να μετρήσω μέχρι το 10. Ανακάλεσε, δεν ανακαλώ. Όταν έφτασε στο 9, ένας φίλος, ο μοναδικός παρόν μέσα στο επιτελείο εκεί,
ο Κώστας Βύρωνος, καλή του ώρα, σαν το ελαττήριο υπολοχαγός τότε μόνιμος του Κυπριακού στρατού, σαν το ελαττήριο σηκώθηκε επάνω, του άρπαξε το χέρι του και το κόλλησε στον τοίχο. Μάλιστα. Και του έβαλε το ατομικό του περίστροφο στον κρόταφο. Οπότε τον ανάγκασε να ρίξει κάτω το οπλό και το πάτησε ο Κώστας. Και μου γλίτωσε τη ζωή και τον ευχαριστώ. Ήταν ο σωτήρας μου. Απόψε θα είναι σαν συνταγματάρχης ένα αποστρατεία παρών στην. Λοιπόν, και οπότε άκουσαν τις φωνάρες μας οι στρατιώτες και οι εξελάδος και ένας από την Κρήτη, από τη Σπάρτη, μου λέει πώς θα γυρίσω πίσω. Η μάνα μου με έστελε με την εντολή ήταν η επιτάς. Μάλιστα. Λοιπόν, και έτσι οργισμένος που ήμουν, βαστούσα πένα, αλλά δεν είχα χαρτί. Πήγα και βρήκα χαρτί από ένα τσουβάλι, το σκίσα και στο αντίσκηνο μου έγραψα αυτό το ποίημα. Σας ακούμε, κύριε Πέτους. Γη της Κύπρου. Το δημοσίευσε ο Ανδρέας Παστελάς στην επιθεώρηση λόγου και τέχνης. Ποιος θα φυλάξει τα κεφάλια μας από τα γεράκια, ποιος θα κρατήσει τους αδούλωτους κοιονές μας στιτούς από τις καινούργιες ναπάλμ που θα σκάσουν δίπλα και απάνω μας, ποιος από μηχανής Θεός θα μας φέρει την κάθαρση από τις ακτές της Μερσίνας, μάτια αραστή κοιτούν με βλέμμα αρπακτικό, τυφλός το πάθος, το αναδυόμενο κορμί σου, θεά του πειρασμού, γλυκιά Αφροδίτη. Απ' τις ακτές της Μεσσίνας, ωραία Ελένη, γη της Κύπρου, για σένα είναι έτοιμα νέα καράβια, νέα Πινελόπη, εδώ στη γη σου μαζευτήκαν του κόσμου οι εραστές. Σε ποιον ποθείς να δώσεις την ψυχή και το κορμί σου, μάκρυνε και ίσως χάθηκε ο δικός σου Οδυσσέας. Και περνώ σε ένα σημείο που του ποίηματος που λέω, γράφω, βαριά η κατάρα για αυτή τη γη, βαρύ το κρίμα αυτών των ανθρώπων που την έχουν στέγει, μαζί σου τεύκρο πατέρα μου, κλαίω στα χαλάσματα της Σαλαμίνας, μαζί σου τεύκρο πατέρα μου, κλαίω τους χαμένους γιους, έβλεπα χαμένους γιους, έβλεπα τάφους, από το 67, ακουμπώ την ψυχή στους τόσους τάφους, μαζί σου ονίσιλε μαζεύω τους τελευταίους αμαθούσιους να είναι έτοιμοι σαν έρθουν οι βάρβαροι. Μαζί σου κείμωνα αδερφοί μου Έλληνες, έβλεπα τους Έλληνες αξιωματικούς πιστούς των καθήκων να θυσιάζονται στη μάχη της Ελδίκ, παρακαλώ. Και τους Κρήτες αδερφούς μας να σκοτώνονται στο αεροδρόμιο Λευκωσίας. Μαζί σου κείμωνα αδερφοί μου Έλληνες να θα δώσουμε και το τελευταίο αίμα από τις δικές μας και στις δικές σας ίδιες φλέβες, έσχατη θυσία στα νερά του Κητίου. Κινήρα, τι λες, μέσα από τα βάθη της παφίας γης που σε έκρυψαν, πόσες ασπίδες θα χρειαστούμε για τους πολέμιους που έρχονται, πόσες δικές σου ασπίδες, μα και πόσα πιστά κορμιά να τις ζωστούν, ποιος αλήθεια θα φυλάξει τα κεφάλια μας από τα γεράκια, ποιος θα κρατήσει τους αδούλωτους κοιονές μαστιτούς γραμμένο κάτω από ένα αντίσκηνο το νιόβρι του 1967, παρακαλώ. Κύριε καθηγητά, προφητικό. Τα λόγια νομίζω ότι είναι περιτά, είναι προφητικό. Ναι, ναι. Είναι προφητικό, είναι συγκλονιστικό, γι' αυτό το ανέφερα και εγώ έτσι. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήσασταν και σήμερα και οι δύο εδώ. Εμείς σας κύριε καθηγητά από την όμορφη Αθήνα και κύριε Πετούση από την όμορφη Λεμεσό. Ευχαριστώ που ήρθατε και ραδιοφωνικά και παρουσιάσαμε για 2 ώρες αυτό το βιβλίο. Και επαναλαμβάνουμε ότι η Εταιρεία Λογοτεχνών Λεμεσού, Βασίλης Μιχαηλίδης και ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Λεμεσού ΣΕΑΛ, σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του λογοτέχνη Έφεδρου Υπολοχαγού Γιώργου Πετούση, τον οποίο έχουμε σήμερα εδώ στο στούτιο. Σπύρος Πετούσης, η θυσία ενός ήρωα, η περίοδος 1965-1974, όπως την έζησα, αφήγημα. Η παρουσίαση θα γίνει την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου απόψε στις 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα Πάνος Σολομονίδης του Δήμου Λεμεσού. Κύριε καθηγητά, ήταν τιμή μας. Και εμένα χαρά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν παρόν σε αυτή τη συζήτηση και μας ομορφύνατε με τα όσα αληθινά μας είπατε και όσοι έχουμε αυτιά, καλά κάνουμε να τα ανοίξουμε. Εγώ σας ευχαριστώ πραγματικά. Ξέρετε, η ποιότητα που σας διακρίνει με συγκινεί και αυτά τα μηνύματα που περνάτε με τον κύριο Πετούση πρέπει να τα ακούν όλοι.
με τιμά αυτό που λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πετούση. Να έχετε πάντοτε δύναμη να χαίρεστε τον αδερφότεχνο σας και τα εγγονάκια σας από τα δικά του παιδιά και ο Θεός να σας δίνει πάντοτε δύναμη. Ο Κυριάκος μας συγκίνησε στην αίθουσα ηρώων του, εκεί στην προδρόμου και σας ευχαριστώ εκ βάθους της καρδιάς μου. Ξέρετε, θα βάλω στην επόμενη έκδοση του Χριστικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών εκτός των άλλων και τη λέξη αδελφότεχνος, διότι δεν λέγεται στην Ελλάδα, δεν το λέμε. Δεν το χρησιμοποιούμε, είναι και... ο ανιψιός. Ναι, είναι ο ανιψιός και είναι πολύ ωραία λέξη. Ξέρετε, η νέα ελληνική γλώσσα εμπλουτίζεται και από την κυπριακή. Έχω βάλει στο λεξικό της Ακαδημίας, για παράδειγμα, τη λέξη αθλητοπρέπεια και αθλητοπρεπής που έχει φτιαχτεί εδώ στην Κύπρο. Μάλιστα. Το αφυπηρετώ με την έννοια συνταξιοδοτούμε, το έχουμε πάρει και το έχουμε σωματώσει. Δεν λέω τώρα για το χαλούμι και τη ζιβανία και ένα σωρά πράγματα που βάλαμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Καθηγητά, κύριε Πετούση. Χίλια ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Αιωνία η μνήμη του, αθάνατος. Αιωνία η μνήμη του. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτήν την ώρα. Ήταν η εκπομπή Εμείς και ο Κόσμος μας. Ανανεώνουμε αύριο το ραντεβού μας 2 ώρες ραδιόφωνο στους 97,2 στο πρώτο πρόγραμμα. Και μετά άλλη μία ώρα τηλεόραση. Γεια χαρά.